Η οικονομική κατάσταση των οικοκυριών επιδεινώθηκε το 2023, ενώ οι προσδοκίε για το μέλλον έχουν αρνητικό πρόσημο για δεύτερο συνεχόμενο έτο. Καθώ πάνω από ένα στα δύο νοικοκυριά εκτιμά ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί στην τρέχουσα χρονιά. Πάνω από 7 στα 10 νοικοκυριά δήλωσαν ότι οι αυξήσει των τιμών στα τρόφιμα τα επηρέασαν περισσότερο σε βαθμό να αναγκαστούν να μειώσουν δαπάνε για άλλε ανάγκε, σύμφωνα πάντα με την έρευνα για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων τη ΓΕΣΕΒΕ σε δείγμα 818 της χώρας. Το που δεν λέει η έρευνα, το 19 μέρες είναι το ανώτερο. Δεν μιλάει για το κατώτατο. Δηλαδή και υπάρχουν πολλά νοικοκυριά που δεν φτάνουν καν τις 19 ημέρες. Και να φέρω ένα παράδειγμα ότι ένας ο οποίος έχει ένα μισθό που παίρνει 750 ή 800 ευρώ, αν θέλετε, καθαρά στην τσέπη, και είναι αναγκασμένος να πληρώνει ένα ενίκιο γύρω στα 300-350 για μια κορσορνιέρα και να έχει και ενέργεια και τηλέφωνα 100 ευρώ που είναι και τα δύο αυτά πολύ λίγο φτάνουμε τα 450 ευρώ δηλαδή του μένουν ακόμα 350 με 400 για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να αντιθεί να βγει έξω, να αγοράσει την τροφή του. Αντιλαμβάνεστε ότι Δύσκολα ο μισθό φτάνει και τι 19 μέρε και δεν είναι για όλου. Άρα υπάρχουν πολλά νοικοκυριά που το, ενδεχομένω το 19 να φαντάζει και πολύ μακρινό. Ένα στα δύο νοικοκυριά δήλωσε ω κατάλληλο μέτρο για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια τη μείωση φόρων και τελών. Ενώ η συντροπτική πλειοψηφία, 80,6%, αξιολόγησε τα μέτρα τη κυβέρνηση ω ανεπαρκή ή μάλλον ανεπαρκή. Ειδικά για το καλάθι του νοικοκυριού δήλωσε ότι το θεωρεί κατάλληλο μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας μόλις το 2,9% των νοικοκυριών, ενώ χαμηλά βρίσκονται και οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Ο πληθωρισμός από την άλλη σχροκέρδια είναι ένα κρυκτικό μείγμα που δυστυχώ το μειώνει κατά πολύ το διαθέσιμο εισόδημα. Έτσι λοιπόν, πάνω από 60% αυτή τη στιγμή, με βάση την έρευνα, τα νοικοκυριά δεν έχουν να τη βγάλουν περισσότερο από 19 ημέρε. Πάνω από το 70%, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, χρωστάνε προ το δημόσιο, είναι σημαντικό νούμερο, και να σα δώσω και ένα άλλο που δεν ξέρω, δεν έχει αναδειχθεί, αλλά είναι πολύ σημαντικό νούμερο. Και αυτοί οι οποίοι έχουν εισοδήματα μέχρι 30.000 δηλώνουν πολύ περισσότεροι ότι έχει μειωθεί ο, ο μισθός τους αλλά και αυτοί που έχουν πάνω από 30.000 ε, και σε αυτούς οι αυξήσεις που, έχουν, που περιμένουν να αυξηθεί ο μισθός τους είναι πολύ λιγότεροι σε σχέση με το παρελθόν. Επιπλέον πάνω από ένα στα δύο νοικοκυριά εκτιμά ότι το 2024 θα χειροτερέψει η οικονομική του κατάσταση έναντι μόλις 15,5% που εκτιμά ότι θα βελτιωθεί και 28,2% που εκτιμά ότι θα παραμείνει ίδια. Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό είναι επαγγελματίε δείχνει ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας ό,τι βγάζει το χρησιμοποιεί κυρίως για να επιβιώσει και όχι για να πληρώσει υποχρεώσεις. Δηλαδή έχουμε συνέχεια ελεύθερους επαγγελματίες που αυξάνουν μερικοί και γεωμετρικά θα έλεγα τις υποχρεώσεις τους προς ε, τρίτους. Και μέσα στους τρίτους δεν είναι ο, μόνο το δημόσιο δηλαδή ασφαλιστικά ταμεία αν θέλετε και εφορία ενώ και προς ε, προμηθευτές. Δηλαδή κάποιο έχει ένα μαγαζί, το κρατάει γιατί έτσι νομίζω ότι θα έχει μια πηγή εισοδήματο να πάει κάτι σπίτι του.